Η Νίκη Βόλου μπορεί να βλέπει καλύτερη την συνέχειά της στο πρωτάθλημα της Super League μετά το πρώτο ιστορικό τρίποντο που κατέκτησε το Σάββατο από τον Πανθρακικό. Οι Κιανολευκοί πλέον προετοιμάζονται για την αναμέτρηση της Δευτέρας στην Ξάνθη, όπου και εκεί το θετικό αποτέλεσμα είναι ο μοναδικός στόχος. Η αναμέτρηση στην ακριτική πόλη θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Πρωινή προπόνηση στο μεταξύ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στις 10 στο γήπεδο των Καναλίων οι παίκτες της Νίκης. Το πρόγραμμα των Κιανολεύκων περιελάμβανε αρχικά ζέσταμα και τρέξιμο και στη συνέχεια ασκήσεις με την μπάλα. Ακολούθως, οι παίκτες της Νίκης υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Τζαναβάρα δούλεψαν σε άμυνα και επίθεση, έκαναν τεχνικοτακτικές ασκήσεις ενώ δόθηκε έμφαση στα τελειώματα των φάσεων. Ο Λάουξ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση για τους Κιανόλευκους είναι αύριο και πάλι στις 10 το πρωί στο γήπεδο των Καναλίων. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Νίκη εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια και την συμπαράστασή τους στους οικείους του παλέμαχου ποδοσφαιριστή της Νίκης Δημήτρη Κοκκινάκη, ο οποίος έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Ο Δημήτρης Κοκκινάκης τίμησε ως ποδοσφαιριστής την πόλη του Βόλου και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αθλητές που ανέδειξε το βολιώτικο ποδόσφαιρο. Η απώλειά του γεμίζει με θλίψη τους συγγενείς του, την οικογένεια της Νίκης και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.